που είχε χθες το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και πραγματικά έπαιξε και ψηλά σε όλα τα δελτία ειδήσεων, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Είναι εκείνη η ιδέα της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια με συντελεστή 20%, μια ιδέα που εξετάζεται μεταξύ άλλων από την Επιτροπή που έχουν συστήσει τα δύο μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εν ώψη της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο. Ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, είναι οικονομολόγος, είναι φοριακός και είναι και ένα πληρωτής τομεάρχης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Καλημέρα σας, κύριε Καράογλου. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αλατζά, σε εσάς και σε όλους τους φίλους ακροατές του Sky. Θα ήθελα να επικαλεστώ την επαγγελματική σας ιδιότητα. Είστε και οικονομολόγος και εφοριακός. Υπάρχει αυτή η σκέψη στην επιτροπή που έχει συστήσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της φορολογικής μεταρρύθμισης για αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων κατά 20%. Αυτό σε πρώτη φάση, όπως φαίνεται, επιβαρύνει τους ανθρώπους που νοικιάζουν ένα σπίτι και ελαφρύνει αυτούς που νοικιάζουν πολύ περισσότερα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Γιατί εξετάζεται αυτό το μέτρο σε μια περίοδο, κύριε Καράογλου, που το ζητούμενο είναι η δίκαιη κατανομή των βαρών της κρίσης? Είναι δίκαιο? Σαφέστατα και δεν είναι δίκαιο, αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πρώτα καταρχήν κάτι, ότι δηλαδή δεν υπάρχει μια επιτροπή μεταξύ Νούδου και ΠΑΣΟΚ, η οποία συζητάει το φορολογικό. Γίνεται ένας ευρύτερος κοινωνικός διάλογος για το νέο εθνικό φορολογικό σύστημα. Μέσα στο διάλογο αυτό συμμετέχουν και άλλα κόμματα, είναι και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός για παράδειγμα, ναι. Αλλά συμμετέχουν και μια σειρά κοινωνικών φορέων. Τα άλλα κόμματα της αριστεράς δεν συμμετέχουν όμως. Όχι, τα κόμματα της αριστεράς δεν συμμετέχουν. Από ΓΕΣΕΑ, ΑΔΔΗ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών, η ΠΟΕΔΟ, η Εφοριακή, δηλαδή μια σειρά έτσι διαφόρων φορέων που συμμετέχουν. Εκεί μέσα ακούγονται διάφορα πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά είναι τελικά υπάρχει συμφωνία από αυτών των ζητημάτων. Ο κάθε φορέας βάζει την άποψή του, καταθέτει τις θέσεις του και από εκεί πέρα γίνεται ένας διάλογος. Δεν υπάρχει επομένως κάτι δεδομένο, άρα εγώ θεωρώ. Όχι, δεδομένο δεν υπάρχει, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόθεση. Κοιτάξτε, εγώ σε σχέση με αυτό το περίφημο 20% για το φόρο επί των ενοικίων, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάθετα αντίθετη. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα πλήρες και τεκμηριωμένο φορολογικό σχεδιασμό. Και είναι η πρόθεσή μας αμέσως μετά τις εκλογές να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιό μας, χωρίς βεβαίως να αρνηθούμε ότι αν υπάρχουν και καλές ιδέες οι οποίες συγκλίνουν στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητά του, δεν θα τις εφαρμόσουμε και αυτές. Πάντως, αυτό που αφορά την φορολόγηση των ενοικίων από αυτοτελώς κατά 20% δεν το δεχόμαστε και να εξηγήσω γιατί. Γιατί το δίκαιο είναι και το σωστό είναι να φορολογείται ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με το εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής του εισοδήματός του. Σε μια ενιαία φορολογική κλίμακα. Ακριβώς, ισχύει αυτό. Ακριβώς. Αυτό ισχύει. Και πρέπει να γίνει. Ισχύει λοιπόν... όμως. Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Αυτό ισχύει. Αυτό θεσπίστηκε, πρέπει να παραμείνει. Θεσπίστηκε επί Παπακοσταντίνου πριν από 2 χρόνια περίπου. Και ισχύει. Και λέτε ότι πρέπει να παραμείνει. Όχι. Δεν έγινε από τον κύριο Παπακοσταντίνου, είναι πολλά χρόνια τώρα που ισχύει. Η ενιαία φορολογική κλίμακα. Όχι, ο κύριος Παπακοσταντίνου. Όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται φορολογούνται με συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με το μέγεθος του εισοδήματος. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό και εξηγούμε γιατί. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος όλη την περιουσία, όλα τα χρήματα που είχε, τα έχει επενδύσει σε ένα κίνητο, προσδοκώντας από αυτό να έχει ένα εισόδημα, έτσι, από τα ενοίκια που θα έχει. Αυτός λοιπόν δεν είναι άδικο να φορολογείται με 20% επ' αυτού, ενώ κάποιος άλλος ο οποίος θα έχει στην τράπεζα να μην φορολογείται γι' αυτό. Άρα λοιπόν χτυπιέται για μια ακόμη φορά το ακίνητο, δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός ο οποίος να έχει ένα εισόδημα α από το ενοίκιο αυτό, το συνολικό του εισόδημα, έχοντας και μια πολύ μικρή σύνταξη π.χ. από τον ΟΓΑ, να είναι πολύ χαμηλό και ενδεχόμενα και αφορολόγητο. Για ποιο λόγο να φορολογείται λοιπόν 20% το μικρό εισόδημα που θα έχει από ένα ενοίκιο? Είναι αδιανόητο, χτυπιέται για μια ακόμη φορά το ακίνητο. Για μας δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα, είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή τη σκέψη και δεν πρέπει να περπατήσει. Ναι. Οπότε δηλαδή όσες είναι, αν επιχειρηθεί η κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου με αυτή τη σύνθεση, με αυτή την κυβέρνηση, δεν θα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Λατζά. Δεν προλαβαίνουμε. Οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες, δεν προλαβαίνουμε. Αυτά είναι, εντάξει, είναι ένας διάλογος. Έχουν κλειδώσει ημερομηνίες για τις εκλογές, κύριε Καράογλου? Όχι, δεν έχει κλειδώσει κάτι, αλλά με βάση αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπαδήμος, είπε ότι η 15η Μαρτίου περίπου θα είναι η λήξη όλων των διαδικασιών και για το PSA και για την έγκριση δανειακής σύμβασης. Αυτό σημαίνει
σημαίνει πρακτικά ότι αμέσως μετά μπορούν να προκληθούν εκλογές. Εγώ να πω γιατί στις 20 Μαρτίου λύγει ένα μεγάλο ομόλογο 14,5 δισεκατομμυρίων, ότι να γίνει υπομονή και μια εβδομάδα ακόμη να πληρωθεί, να πάρουμε τα χρήματα καταρχήν, τα δανεικά, για να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε το παλιό ομόλογο των 14,5 δις. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και θεωρώ ότι η 29η Απριλίου είναι μια πολύ καλή ημερομηνία, χρονικά δηλαδή, βγαίνουν οι προθεσμίες όλες και συνταγματικές, ό,τι προβλέπεται δηλαδή από το Σύνταγμα και τους νόμους, είναι μια κατάλληλη ημερομηνία για εκλογές. Ναι. Οπότε δηλαδή πιστεύετε ότι είναι θέμα χρόνου πλέον. Είναι θέμα χρόνου. Είμαστε στην τελική ευθεία. Η κυβέρνηση του Λουκάτου Παπαδήμου έχει γίνει για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Φαίνεται, δόξα τω Θεώ, ότι ο σκοπός επιτυγχάνεται και η διαδικασία του PSA και η διαδικασία της Δανειακής Σύμβασης. Οπότε αυτό που μένει είναι να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, τα οποία προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς. Ήδη την Τρίτη έχουμε τον πρώτο εφαρμοστικό νόμο, την Τετάρτη έχουμε τον επόμενο. Άρα είμαστε μέσα στην προθεσμία μέχρι την 29η Φεβρουαρίου που μας ζητήσαν, ναι, για την Ευρωπαϊκή. Η ψήφιση θα είναι εντός προθεσμίας. Τώρα η εφαρμογή, εκεί είναι το δύσκολο σκέλος. Εντάξει, προφανώς αυτοί θέλουν να δουν αν υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές. Από εκεί πέρα η εφαρμογή είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να ψηφίσει ένα νόμο σήμερα και να μην τον εφαρμόσει και ποτέ. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να δουν ότι υπάρχει εκ μέρους της χώρας μας η πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουμε έτσι κάποια ζητήματα και να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Έχει περάσει αυτό το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους? Νομίζω πως ναι. Από την αναξιοπιστία της κυβέρνησης Παπανδρέου, τώρα ο κύριος Παπαδήμος έχει δείξει ένα σοβαρό πρόσωπο. Θεωρώ ότι σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, έτσι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς ό,τι αφορά τις ημερομηνίες για τις υποχρεώσεις, έτσι ώστε να διαψεύσουμε και να διαλύσουμε την κακή εικόνα που είχαν αυτοί για μας. Ναι. Η συμπίεση που υφίσταται τώρα ο κόσμος και το έτος 2012, το λέω εγώ από το πρωί, το έχω πει και από την αρχή της χρονιάς, ότι θα είναι μια χρονιά που θα συντελεστεί το βασικό μέρος της οικονομικής συμπίεσης των Ελλήνων. Πιστεύετε ότι θα το αντέξει η ελληνική κοινωνία αυτό? Σαφέστατα είναι κάτι το οποίο όλους μας στεναχωρεί και πολύ περισσότερο βέβαια τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βλέπουν να υφίσταται μια τρομερή μείωση του εισοδήματός τους, πολύ σημαντικές περικοπές και από μισθούς και από συντάξεις. Και βέβαια και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά αντανάκλαση των μισθών. Οι πάντες, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Υφίστανται και αυτή η οικονομική πίεση. Και αν ήταν πιο δίκαια τα μέτρα, ίσως οι οικονομικά ασθενέστεροι να είχαν επιφορτιστεί με λιγότερο βάρος από την κρίση. Ναι, είναι προφανές ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια εφαρμογής του μνημονίου γίνανε τραγικά λάθη. Για παράδειγμα, έτσι αναφέρω. Ναι, είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται να μπούμε. Δεν υπήρχε ένα πλαφόν σε μισθούς και συντάξεις, κάτω από το οποίο δεν θα υπήρχε κανένας περιορισμός. Αυτό είδαμε ότι μέσα από μια διαπραγμάτευση που έγινε και που θεωρούμε ότι συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή τη διαπραγμάτευση ο πρόεδρος μας Αντώνης Σαμαράς, επετεύχθη. Δηλαδή, τώρα για παράδειγμα, τον εφαρμοστικό νόμο τον οποίο ψηφίζουμε την Τρίτη, δεν περικόπτονται καθόλου συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό έπρεπε να είναι ένα δεδομένο. Έπρεπε η κυβέρνηση Παπανδρέου να διαπραγματευτεί, αλλά δυστυχώς δεν το έκανε ποτέ αυτό, και να βάλει ένα πλαφόν. Τα 1.300 θέλετε, τα 1.200. Ναι, αλλά κανείς δεν αποκλείει ότι αυτό μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση που οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας δεν είναι οι προηγούμενες. Ναι, προφανώς. Αλλά όταν κάνει μια διαπραγμάτευση, πετυχαίνει κάποια πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι το να εξασφαλίσουμε ένα κατώτατο έτσι όριο διαβίωση στους Έλληνες πολίτες, είτε αφορά μισθούς, είτε αφορά συντάξεις, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει απαραίτητα. Δυστυχώς δεν έγινε. Έστω και τώρα έγινε αυτό. Θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να επεκταθεί και γενικότερα και σε ό,τι αφορά τους μισθούς και σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες συντάξεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα να εξασφαλίζουμε τα όρια μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης στους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο. Καλή Σαρακοστή, καλό τριήμερο. Ο κύριος Καράγλου, βουλευτής στην δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και οικονομολόγος και εφοριακός, μας είπε άδικο το μέτρο αυτό για την αυτοτελή φορολόγηση 20%. Με την παρούσα σύνθεση δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό καταλάβαμε. Θα δούμε τώρα. Εμφανίστηκε και σίγουρος ότι οι εκλογές είναι θέμα χρόνου να γίνουν στην χώρα. Πάμε στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας επικοινωνίας. Αριστείδη, που θα σε